Ονομάζομαι Φιλισία Λιμναίου. Σήμερα στην εκπομπή σας φέρνω ένα πολύ ωραίο αντικείμενο που το φοράει άνδρας, αλλά μπορεί να το φορέσει και η γυναίκα και να αισθάνεται πολύ ωραία. Υποδέχομαι αμέσως την αγαπητή κυρία Φιλίσια. Καλώς μας ήλθατε στο Castle Trust. Καλώς σας βρήκα, κυρία Μυραράκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω από κοντά. Κι εγώ, καλή μου κυρία. Να είστε πάντα καλά. Από πού μας έρχεστε? Μένω Μαρούση, αλλά η καταγωγή μου είναι από Μυτιλίνη. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή μας... Βλέπω την εκπομπή σας κάθε μέρα. Ήρθα σήμερα στην εκπομπή σας, γιατί είμαι πάρα πολύ φαν. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν χάνω επεισόδιο. Η καταγωγή σας μου είπατε ότι είναι από τη Μυτιλίνη. Ναι. Πόσο μείνατε στη Μυτιλίνη, εκεί γεννηθήκατε? Εκεί γεννήθηκα. Και στα 16 μου έφυγα για τα ξένα. Πού πήγες? Πήγα πρώτα στον Καναδά. Συνολικά στον Καναδά μέναμε 4 χρόνια. Στον ένα χρόνο γνώρισα τον άντρα μου. Αλήθεια, έρωτας. Τον ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά, και εγώ και εκείνος. Μετά πού πήγατε? Στην Αμερική, στο Σιάτλ. Πολλά χρόνια. Ναι, 20 χρόνια. Και από δουλειά τι κάνατε? Ο άντρας μου ήταν μόδιστρος. Θέλω να μου πεις, Φιλίσια, αν ήρθε κανένας επώνυμος να ραφτεί σε εσάς. Πάρα πολύ. Μέχρι ο Λάρι Κίνγκ έφερε να διορθώσει ένα κουστούμι. Όταν ήρθε ο Λάρι Κίνγκ στο μαγαζί, μιλήσαμε λίγο και του είπαμε ότι είμαστε από την Ελλάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ που είμαστε από την Ελλάδα και με ρωτούσε και πολλά πράγματα. Θέλω τώρα να σε πάω στην ιστορία που μας έχεις φέρει αυτό το ωραίο δακτυλίδι. Ναι. Πες μου, σε παρακαλώ, Φιλίσια, πώς το απέκτησες? Ο άντρας μου τα φορούσε τα χρυσαφικά, του αρέσανε. Με. Αλλά δυστυχώς ο γιος μου δεν τα φοράει, δεν θέλει δακτυλίδια. Αυτό το δακτυλίδι είναι αντρικό? Αντρικό, όχι. Εγώ δεν το κατάλαβα. Ναι, ναι. Εγώ υπέθεσα ότι είναι γυναικείο. Ότι είναι γυναικείο, ναι, ναι. Και επειδή μου είπατε τη λέξη ο άντρας μου, λέω θα σας το είχε κάνει δώρο. Αυτό το αγόρασε όταν ήσασταν στην Αμερική? Ναι, ναι, ναι. Στο Σιάτλ. Ναι. Ή το 68 ή το 70 το αγόρασε. Θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το ωραίο δαχτυλίδι από το Θάνο. Ευχαριστώ. Θάνο μου, σε ακούμε. Εδώ έχουμε ένα ανοιχτό κίτρινο διαμάντι. Θα το έλεγα light yellow χαρακτηρίζεται αυτό το διαμάντι. Fancy diamond. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αγγλικούς όρους, αλλά στα ελληνικά δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι. Τι είναι τα κίτρινα διαμάντια? Για να πούμε, το πιο διάσημο κίτρινο διαμάντι θα το έχετε δει σε ταινίες. Ξεκινάω από τον 19ο αιώνα, όταν ο κύριος Στίφανη βρήκε στη Νότια Αφρική μια πέτρα 200 κάτι καράτια και αφού την επεξεργάστηκαν βγήκε ένα διαμάντι 129 καρατιών, το πιο διάσημο κίτρινο καναρινή διαμάντι που υπάρχει στην ιστορία, το οποίο το φόρεσε και η Audrey Hepburn, το φόρεσε και η Lady Gaga και η Beyoncé. Τα κίτρινα διαμάντια είναι όντως σπάνια. Όταν έχουμε ένα κίτρινο διαμάντι, όσο πιο κίτρινο καναρινή είναι, τόσο πιο ακριβό είναι. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτό είναι πολύ ανοιχτό κίτρινο. Πάει να πει ότι είναι άλλη η τιμή του. Υπολόγισα τα καράτια, είναι 1,28. Πήρα το φακό μου και είδα εσωτερικά το διαμάντι για να δω τα προσωπικά του στοιχεία. Κάθε διαμάντι είναι μοναδικό. Αυτό έχει αρκετά inclusions, δηλαδή έχει αρκετά. Ιδιαίτερα πράγματα στο πλήθο. Έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Μπράβο. Θα συμφωνήσω πως είναι της δεκαετίας του 60, όπως είπατε, ιστορικά, φαίνεται δηλαδή από τη δουλειά που έχει. Είναι σε στυλ art deco, αυτό βλέπω από τη σχεδίασή του. Στρογγυλή σκοπής η πέτρα που έχει στο κέντρο. Πολύ όμορφο διαμάντι, πραγματικά, και πολύ ωραίο το δαχτυλίδι και το δέσιμο όλο. Είναι ένα ωραίο κόσμο αυτό που φέρατε σήμερα και είναι μια ωραία μέρα στο Castle Trust, μπορώ να πω. Από όλα τα δαχτυλίδια που έχουν περάσει μέχρι σήμερα, είναι ό,τι ωραιότερο έχω δει εγώ με τα μάτια μου. Κυρία Μυραράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια που είπατε για αυτό το πολύ ωραίο δαχτυλίδι. Θέλω τώρα να κάνεις την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας. Αγαπητέ μου Θάνο, θέλω να μου πείτε την αξία για αυτό το δαχτυλίδι. Είναι ένα δαχτυλίδι, όπως είπαμε, σε στυλ art deco, το οποίο θεωρώ πως θα ενδιαφέρει αρκετά τους αγοραστές μας. Φυσικά, να πούμε και για το χρυσό, είναι 14 καράτια το κόσμημα.
η εκτίμησή μου για το δαχτυλίδι σας. Σας ακούω. Είναι... Είναι 2.500 ευρώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Τα αξίζει και εύχομαι να μπορέσετε να κερδίσετε περισσότερα. Φιλίσια, πες μου, είσαι ικανοποιημένη από την εκτίμηση του Θάνου για το δαχτυλίδι? Όχι τόσο. Ξέρω πόσο το αγόρασε ο άντρας μου. Είναι διαφορετικό τι αγοράζουμε στο κοσμηματοπωλείο, όπως καταλαβαίνετε, και άλλο η πραγματική αξία. Πόσα όμως θέλετε να το πουλήσετε, να εισπράξετε? Λίγο παραπάνω. Γύρω στα 3 χιλιάρικα, 3,5. Κάπου εκεί. Θα πας μέσα και θα κάνεις τα πάντα. Ευχαριστώ. Να το διεκδικήσεις, να το πουλήσεις την τιμή που θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Καλή τύχη σε όλα στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Να πας το καλό, αγαπημένη. Να είστε καλά. Μπαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών, αισθάνομαι ότι θα το πουλήσω πάρα πολύ καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας? Φιλίτσα. Φιλίτσα, από πού μας έρχεστε? Από το Μαρούσι. Είμαι από τη Μυτιλίνη. Μην τα λέτε αυτά τόσο γρήγορα. Φιλίτσα. Είμαστε πατριώτες, ε. Από την Πέτρα. Χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα όλους και προπαντός τον πατριώτη μου. Εκεί έχεις μεγαλώσει, στην Πέτρα? Όχι, μέχρι τα 14. Έχεις συγγενείς εκεί? Όχι, δεν έχω τίποτα. Σπίτι? Όχι, έκανα στην Εύβοια. Πάντως έχεις τον αέρα της Μυτιλινιάς, της Βέρας Μυτιλινιάς. Θα μας πεις τι μας έφερε και έχουμε περιέργεια? Ένα πολύ ωραίο. Η έκπληξη κρύβει έκπληξη. Μπράβο, ρε Φιλίτσα, καταπληκτικό. Αποκαλύπτοντας το δαχτυλίδι, βλέπω ότι ενθουσιάζονται όλοι. Δημητράκη μου, όπως κατάλαβες, η κυρία Φιλίτσα για μένα ήρθε εδώ. Ξέρω ότι θα το πάρετε εσείς. Καλώς αυτό... ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι ένα πολύ ωραίο αντρικό δαχτυλίδι, κίτρινο διαμάντι. Πώς το αποκτήσατε αυτό το δαχτυλίδι? Αυτό ήταν το συγχωρεμένο του άντρα μου. Στην Αμερική τα φοράνε αυτά οι άντρες? Από εκεί έχω έρθει. Τι κάνατε στην Αμερική? Ήταν ο άντρας μου μόδιστρος και είχαμε και μαγαζί. Και αυτό ο άντρας σας πώς το απέκτησε, από την οικογένειά του, του το έκανε κάποιος δώρο, τι όχι, έγινε? Όχι, το έχει αγοράσει. Και πώς και αποφάσισατε να μας το φέρετε στο Castle Trust? Βλέπω την εκπομπή κάθε μέρα, μου αρέσει. Αλήθεια? Και λέω, πάω, ναι. Τιμή μας. Κυρία Φιλίτσα, όπως βλέπετε, έχετε έρθει στο κατάλληλο μέρος, στην κατάλληλη εκπομπή. Και είναι ένα δαχτυλίδι που ίσως έχει τη μεγαλύτερη αξία από όλα τα προηγούμενα που έχουν περάσει. Έτσι μου είπε και ο εκτιμητής μέσα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο χειροποίητο δαχτυλίδι. Έχει μια σειρά από λευκά μπριγκάν γύρω-γύρω. Τα λευκά, ναι. Που είναι 18 πέτρες. Αλλά κυρίως το κεντρικό έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί είναι σχεδόν δύο καράτια. Είναι ένα φυσικό κίτρινο μπριγκάν, γιατί υπάρχουν και τα τεχνητά χρωματιστά. Βεβαίως έχει, έχει πικέ, έχει καρβουνάκια, δεν είναι πολύ καθαρό. Αλλά έχω ήδη υπολογίσει την αξία του και φυσικά θα συμμετέχω οπωσδήποτε για να το διεκδικήσω. Βλέπετε, εγώ φοράω κάποια δαχτυλίδια και φυσικά, εάν κάνει και μου αρέσει, θα είμαι, θέλω να πιστεύω, πολύ κοντά στον κύριο Τσαγκαράκη, να διαπραγματευτώ λίγο και μαζί του. Κύριε Φίβο, βλέπω ότι φοράτε πολλά δαχτυλίδια και θα σας έργαζε και το δικό μου δαχτυλίδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι υπέροχο. Αλλά είναι αντρικό στάιλ. Μπορεί να το βάλει και γυναίκα. Ναι, και η κυρία Μεραράκη της άρεσε, νόμιζε ότι ήταν γυναικείο. Πατριώτισσα, εγώ τώρα λοιπόν θα σου πω, δεν θα λάβω μέρος στη δημοπρασία αυτή εδώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Γιατί ενδιαφέρεται πολύ ο φίλος μου ο Τσαγκαράκης και ο Φίβος. Αλλά εγώ θα σε περιμένω στη Μυτιλίνη. Εντάξει. Που είναι πιο ωραία εκεί και θα τα πούμε, θα φάμε το ψαράκι μας. Και εγώ θα σε περιμένω στην Εύβοια. Πατριώτη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα τα πούμε σύντομα στη Μυτιλίνη. Φιλίτσα, είναι πολύ όμορφο αυτό που μας έχετε φέρει. Πραγματικά έχει έτσι κάτι μεσαιωνικό. Είμαι και εγώ σε αυτή τη διάθεση σήμερα. Κάτι του κάστρου. Θα το διεκδικήσω. Λίγο πριν την έναρξη της δημοπρασίας και ενώ Γιώργος και Φίβος δήλωσαν έτοιμοι για προσφορές, στο παιχνίδι της διεκδίκησης δήλωσε παρόν και η απρόβλεπτη Ιόλη. Αυτή η δημοπρασία θα έχει σασπένς για τη Φελίσια. Είναι από τα πιο κομψά δαχτυλίδια αμερικάνικα που έχω δει. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με 1.000 ευρώ. Σωστό ξεκίνημα. Η πρώτη προσφορά από τον κύριο Τσακαράκη ήταν πάρα πολύ χαμηλή.
πηγαίνω στα 1.300 ευρώ. Πάλι χαμηλά είναι. Τι σας είπα, Θανασολουδός, η περιεκτικότητα του χρυσού είναι 18 ή 14, γιατί στην Αμερική συνόδος 14 κάνουν. 14, ναι. 14, ναι. Λοιπόν, επειδή το σκέφτομαι για δώρο σε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, θα προχωρήσω ως ένα σημείο και θα προσφέρω... Θα προσφέρω 1.400. Τα 1.400 μου φάνηκαν λίγα και περιμένω μια μεγαλύτερη προσφορά. Εγώ θα κάνω μια προσφορά στα 1.500. Πάω γοργά στα 1.600. Νιώθω βέβαια ότι δεν είστε ικανοποιημένοι, το βλέπω στα ματάκια. Έχει ακόμη υψηλότερη αξία. Πολύ μακριά δεν θα πάμε βέβαια. Και επίσης να επισημάνουμε ότι έχει και μια μάτ επεξεργασία, συνήθιστο αυτό. Ο εμένα χρυσός. Μου αρέσει αυτό. Ναι. Ναι, αυτό μου άρεσε και εμένα. Είναι δίχρωμο, κίτρινος χρυσός, λευκός στην επιφάνεια. Λοιπόν, εγώ βλέπω δυσκολία στο φινάλε. 1.750 μπορώ να προσφέρω. Κύριε Τσακαράκη, τα 1.750 είναι χαμηλά. Όχι. 1.800. Θα πάω στα 1.900. Δίνοντας από 100 ευρώ ο καθένας, δεν μπορώ να φτάσω στο ποσό εγώ που θέλω. Κοιτάξτε, εγώ θα σας κάνω μια τελευταία προσφορά, 2.000 ευρώ. Πώς τη βλέπετε την προσφορά του Φίβου? Ακούω την προσφορά του κύριο Φίβο, 2.000, αλλά μου φανήκανε πάλι λίγα, ήθελα περισσότερα. Είναι κοντά στην εκτίμηση του Θάνου του Λούδου? Όχι. Σωστά τα λέτε. Λοιπόν, άλλη προσφορά υπάρχει, 2.000 έχει προσφέρει ο Φίβος. Εγώ το έχω φορέσει κιόλας εδώ μεταξύ. Εμένα το budget μου ήταν μέχρι 2.000. Okay. Οπότε αποχωρώ. Γιώλη μου. Λοιπόν, εμένα μου αρκεί που το είδα και βασίζομαι σε σένα, γιατί μπορεί σύντομα να το χρειαστώ. Γι' αυτό θα το διεκδικήσω και ελπίζω να μου πείτε το ναι. 2.250. Μπορεί να το βγάλεις λίγο, γιατί πολύ το συνηθίζει τώρα να τα κρατάς στα χέρια, στα κοσμήματα. Πρέπει το λίγο να το δω κι εγώ πάλι μια στιγμή. Να δω αν θα με τριγκάρει. Τι τραβάω εδώ πέρα, κυρία Φιλίτσα, τι τραβάω. Τώρα, για σας δουλεύω τώρα. Μόνο εδώ μου χωράει. Φίλο μου, δεν σου πηγαίνει. 2.250, κυρία Φιλίτσα. Ξέρω ότι μπλοφάρεις. Κάνω μια τελευταία προσφορά. Μιλάω σοβαρά τώρα. Ταβάνι δικό μου. 2.350. 2.350 ευρώ. Και πριν σοβαρά τα λέγες. Ναι, αλλά είμαι δικηγόρος, οπότε ανακαλώ πολλές φορές τη σοβαρότητα. Εγώ πάω ντούκου τώρα. Πολύ μ' αρέσει. Οι δυο μας. 2.350 ευρώ. Πώς τα ακούτε? Έχουμε συμφωνία? Ακούω όλες τις προσφορές. Αλλά μέσα μου δεν ακούω αυτή την προσφορά που θέλω εγώ. Είμαστε μακριά από τον κύριο Λούδο. Όχι, πλησιάζεται. Όχι. Εγώ δεν θα μιλήσω άλλο όμως. Είναι κανένας άλλος ζωντανός? Εγώ τώρα ήθελα να μπω, αλλά λόγω ότι είπα από την αρχή ότι δεν είμαι, αποχωρώ. Ο Πυθαγόρας 500 χρόνια π.Χ. έλεγε ότι οι πιο μικρές λέξεις είναι το ναι και το όχι. Αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερη σκέψη. 2.500 ευρώ είναι η τελευταία προσφορά. Έχουμε υπερβεί την αξία του, γνωρίζω, είναι η δουλειά μου. Οπότε πάρτε το χρόνο σας, κατά τον Πυθαγόρα ξαναλέω, και δώστε μου ένα ναι ή ένα όχι. Έχουμε συμφωνία στις 2.500 ευρώ. Αρχίζω να το σκέπτομαι. Λίγο παραπάνω, είναι χαμηλή, λίγο παραπάνω. Λίγο πιστέψτε με, επειδή είμαι επαγγελματίας, καθημερινά ασχολούμαι με τα διαμάντια μέρα νύχτα, έχω ξεπεράσει το κόστος του σε επίπεδο εμπόρων. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η προσφορά μου είναι πολύ ισορροπημένη. 2.500 ευρώ. Έχουμε συμφωνία. Το σκέπτομαι. Εντάξει. Μπράβο, πατριώτησα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να μας πείτε ποια ήταν η εκτίμηση που έκανε ο Θάνος ο Λούδος? 2.5. Σωστά είμαστε. Πάντως κάπου εκεί είναι η αξία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, πατριώτησα. Θα σε περιμένω στη Μυτιλήνη. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και θα έρθω ξανά.
Εσείς δεν με έχετε αφήσει να πάρω κάτι σε καλή τιμή, δηλαδή. Πού τα έχετε μάθει εσείς τώρα τα κοσμήματα και με χτυπάτε? Μας αρέσει να τα φοράτε.